Νομίζω πως κατάλαβε στο προηγούμενο επεισόδιο πως οι κριτές πραγματικά θεωρούν ότι έχει αξία και θεωρώ ότι αυτό που συνέβη της έδειξε ότι πρέπει και να πιστεύει πιο πολύ στον εαυτό της αλλά και να δώσει την υπόσχεση που έδωσε τελικά, δηλαδή να προσπαθήσει περισσότερο η Μορτασία. Καν λίγο eyeliner δεν υπάρχει. Ναι. Ούτε καν έτσι, έτσι να θυμίζει κάτι τα παλιά, ρε παιδάκι μου. Να λέμε, αυτή μας αυτή τη Μορτασία που είχε πάντα eyeliner. Πάει, ξεχάστε την αυτήν. Πού πηγαίνεις, αγαπημένη μου, σήμερα? Εγώ βγαίνω ραντεβού με το αγόρι μου και πάμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Αυτά. Μέχρι εκεί. Είναι βράδυ. Είναι βράδυ, θα δείτε ταινία, μετά θα κάνετε και βόλτα. Σε αποθήκη θα πάτε, πέρα στο λιμάνι. Σε κλειστό χώρο, ναι. Ναι. Δεν ξέρω που γίνεται, δεν έχω πάει ξανά. Ήθελα να το φέρω σαν κόνσεπτ. Έτσι πας να δεις ταινία. Όχι, ρε φίλε. Με το αγόρι μου, ναι. Τώρα, γιατί να μην πάω. Να ρωτήσω εγώ. Μέσα, αυτό είναι ζώνη. Ναι. Είναι ζώνη. Και πας για ταινία. Βράδυ το, με το αγόρι μου και μετά θα βγούμε. Ναι, αλλά είναι τώρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, βαθμολογήστε. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται αρχικά η βαθμολογία? Περίμενα χαμηλότερα. Α, ναι. Τέλεια. Διονυσία, έχεις βάλει δύο. Ένα θα τις έβαζα όταν άκουσα το κόνσεπτ. Ας έβαζες ένα, εμένα δεν με πείραζε. Θα βάζεις ένα, αλλά μετά άκουσα ότι πάει στο φεστιβάλ. Εμένα η Μορτασία μου αρέσει πάρα πολύ. Και είπες, είναι ωραίο, θα βάλω άλλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Κανονικά ήταν για ένα, γιατί άκουσα το κόνσεπτ, δεν πας να δεις έτσι ταινία, γιατί πριν το ίδιο μου είπε. Και... Κοίταξε, εγώ σου είπα ότι... Άσε με να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, τις έβαλα δύο, γιατί δεν μπορώ να το ακυρώσω τελείως. Αν πήγαινες κάπου αλλού, δεν θα ήταν ούτε ένα ούτε δύο, θα ήταν πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός μου. Μου αρέσεις πάρα πολύ, αλλά επειδή το συνεχίζεις να μου κόβεις βαθμούς και κάθε φορά μου λες το ίδιο παραμύθι, να ξέρεις, για ένα ήταν, σου βάλα δύο. Κοίταξε, κανονικά βάλε και ένα, εμένα δεν με πειράζει. Το ξέρω. Πραγματικά δεν με πειράζει. Ναι. Εγώ εμένα εσύ θα με τρελάνεις. Προηγουμένως είπες ότι ήταν για 3-4, αλλά τις έκοψες ένα βαθμό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν σου άρεσε το κόνσεπτ. Όπως δηλαδή αυτό που έκανες, σαν να λέμε ας πούμε ότι κάνεις αυτό που έκανε προηγουμένως η Μορτασία. Είπες αυτό. Ναι. Κατεβαίνω 15 χρόνια πιο κάτω, φτάνω στην ηλικία της για να συνεννοηθούμε. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι θες να βάλεις σε άσο, να βάλεις άσο. Να σου πω τελευταία φορά. Εμένα με δυνατότητα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση για να δω. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Εσύ έβγαλες έναν βαθμό λόγω του κόνσεπτ όπως έκανε η Μορτασία. Ναι. Α. Εντάξει, άρα μια χαρά. Ωραία, το κατάλαβα. Σωστό. Κανονικά όμως έπρεπε να τη βάλω ένα, γιατί η Μορτασία μου βάζει ένα και δύο. Κάθε φορά δεν τη αρέσει το κόνσεπτ. Να... Πάνε και δε τα επεισόδια που σου έχω βάλει τεσσάρια. Μην το λες συνέχεια. Κουράστηκα. Ωραία. Γεωργία, έχεις βάλει δύο. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ έτσι για μένα, να πήγαινες για ένα ποτάκι, ναι, να βγάλεις και τη ζώνη. Τώρα να κάτσεις στο σινεμά. Αν βγάλω τη ζώνη, τι θα μείνει. Να βγάλει τη ζώνη, ποια ζώνη να βγάλει. Εννοώ να φανεί. Μίλησέ μας. Να φανεί εννοώ, που θα βγάλει το τζάκετ. Να βγάλει το τζάκετ, να φανεί η ζώνη. Ναι. Τώρα, για εκεί που πας, να δω, που βλέπω μόνο τη ζώνη, δεν μου κάνει σε καμία περίπτωση. Αυτό το θεωρώ άβολο για εκεί που θες να πας. Γιατί για να δείτε μια ταινία εκεί, σε αυτό το όλο το χώρο, για μένα αυτό το θεωρώ άβολο. Δεν θα κάτσει όρθιο να το δει, θα είναι καθιστή. Θεωρώ ότι θα την ενοχλεί αυτό. Μα τόση ώρα δεν με ενοχλούσε που καθόμουν. Για μένα, εφόσον θα το βγάλεις. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ακραίο για μένα. Ανησυχείς πάντα το τι...
Είναι προκλητικό αυτό που θες να πεις. Ρε Χριστίνα, εσύ τι πετάγεσαι για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Όλη την ώρα πετάγεσαι. Σε σένα πετάγομαι. Πάντα. Έλα τώρα, μία, δύο, τρεις, να πάω. Όλο μιλάς πάνω μου. Εμένα, σε εμένα τον τόνο της φωνής σου δεν θα το σηκώσεις. Έλα τώρα, εμένα τον τόνο της φωνής σου δεν θα το σηκώνεις. Να μην πετάγεσαι όταν μιλάω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Άκου εδώ. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας στους κριτές. Ευχαριστώ πολύ.